Μωράκια μου όμορφα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε ξανά unboxing. Θα κάνουμε unboxing μια κάμερα γιατί είναι και περίοδος διακοπών. Άρα σκέφτηκα να κάνουμε μια κάμερα που μπορούμε να τη συνδέσουμε στο modem μας στο ίντερνετ, ούτως ώστε να έχουμε πρόσβαση για να βλέπουμε τον χώρο του σπιτιού μας, να μπορούμε να τραβάμε ίσως εφόσον το δίνει σαν δυνατότητα κάποια φωτογραφία, να αποθηκεύεται κάπου το βίντεο και όλα αυτά. Θα δούμε, για να μπορέσω να σας βάλω λίγο στο κλίμα, το unboxing της κάμερας της D-Link, που είναι το μοντέλο το DCS932L. Ουσιαστικά βέβαια είναι το 932LB1. Δεν είναι μεγάλο σαν μέγεθος, ούτε το κουτί, αλλά ούτε και η κάμερα. Θα δούμε δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά όσον αφορά το πώς είναι φτιαγμένη, το τι συνδεσιμότητα μπορεί να μας δώσει και όλα αυτά τα στοιχεία. Πάμε λοιπόν να το δούμε, να αποκτήσουμε μια εικόνα για να μπορέσετε κι εσείς να ξέρετε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα ανοίξουμε σήμερα. Όπως βλέπετε και αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας είναι της D-Link, όπως είπαμε και προηγουμένως. Η κάμερα φαίνεται από εδώ, θα την ανοίξουμε όμως για να τα δούμε όλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχει από εδώ τις εφαρμογές. Από εδώ μας δείχνει πώς ακριβώς μπορούμε να τη συνδέσουμε με το δίκτυο, με το ρεύμα και με τα υπόλοιπα τα στοιχεία. Ωραία. Τα χαρακτηριστικά της κάμερας, το τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Άρα, εδώ είναι το βιβλιαράκι. Α, έχει ένα CD. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, βέβαια δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει κάποιος, γιατί λίγοι υπολογιστές από τους καινούριους πλέον έχουν CD reader. Η κάμερα ωστόσο είναι όπως την βλέπουμε εδώ, θα σας τη βγάλω τώρα εδώ για να τη δούμε. Από εδώ μας ενημερώνει ότι πρέπει να δουλέψουμε με το CD πρώτα. Οκ, δεν την έχω χρησιμοποιήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Εδώ όπως βλέπετε είναι η μπήλια από την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ρυθμίσουμε το πώς θέλουμε να κάθεται η κάμερα. Και αυτό εδώ λογικά πρέπει να ξεβιδώνει, λογικά. Α, ναι, ξεβιδώνει και χαλαρώνει ουσιαστικά την κάμερα στο πόσο σφίγγεται ή όχι. Ναι, και να το ξεβιδώσουμε, θα το δείτε, φεύγει η κάμερα, αλλά τώρα αν πάρω και το σφίξω, ναι, από την άλλη, από εδώ δηλαδή, δείτε τώρα, στέκεται. Αυτό είναι από κάτω, εδώ έχει αυτά τα πλαστικά για να μην γλιστράει. Αυτά νομίζω είναι τρύπες για βίδες, παίζει να είναι και για βίδες για να μπορούμε να την βιδώνουμε. Αυτό εδώ, αν το δείτε, πιθανότατα αυτό εδώ να βγαίνει για να μπορούμε να βιδώσουμε μετά τις βίδες που έχουμε εδώ, να τις στερεώσουμε σε κάποιον τοίχο ή κάπου. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα να υπάρχει. Η συσκευασία μέσα μετά έχει αυτό εδώ που είναι για το ρεύμα. Τίποτα το τρομερό δηλαδή. Μπράβο, οι βίδες για τον τοίχο τις έχει μέσα στη συσκευασία. Και, και έχει και ένα καλώδιο Ethernet, αλλά το καλώδιο το Ethernet πού μπορεί να μπαίνει, γιατί δεν ξέρω, πιθανότατα να το έχει και τον υπολογιστή. Εδώ είναι το κουμπί, δείχνει που το πατάμε για να ανοίγει και να κλείνει. Εδώ λέει reset και εδώ λέει WPS. Τίποτα άλλο. Η συσκευασία μέσα δεν έχει κάτι άλλο για να μπορέσω να σας πω. Εδώ από πίσω τίποτα, οι σελίδες της εταιρείας. Θα δω λίγο τα βιβλιαράκια για να δούμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω και να σας βοηθήσω. Λοιπόν, άνοιξα λίγο το εγχειρίδιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε και άκρη όσον αφορά την κάμερα και τα πάντα, και έχουμε τα εξής που δεν τα ήξερα λίγο προηγουμένως, για να σας το πω. Θα βγάλω αυτό για να διευκολυνθούμε. Εδώ που λέει να σταματήσουμε και να εισάγουμε πρώτα το CD. Από κάτω λοιπόν,
που το ανακάλυψα διαβάζοντας το εγχειρίδιο, εάν καταφέρω να το ξεκολλήσω ποτέ αυτό για εσάς. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, έχει το Ethernet, εξού και το καλώδιο το Ethernet που είχε μέσα στη συσκευασία και η υποδοχή της πρίζας. Και οι οδηγίες λένε τώρα το εξής. Η κάμερα μπορεί να ρυθμιστεί και να συνδεθεί, να το πω έτσι, με τρεις τρόπους. Είτε βάζουμε το CD στον υπολογιστή που πρέπει να είναι Windows και από εκεί και πέρα ακολουθούμε τις οδηγίες, είτε συνδέουμε την κάμερα με ένα Mac και από εκεί και πέρα ακολουθούμε τις οδηγίες, αυτά όλα με καλώδιο. Εναλλακτικά, η κάμερα μπορεί να συνδεθεί με το modem μας μέσω της ρύθμισης του WPS, άρα συνδέεται αυτόματα, κάνει τις ρυθμίσεις που χρειάζεται να κάνει η κάμερα, κάνει μια επανεκκίνηση από ό,τι λέει στο εγχειρίδιο και από εκεί και πέρα μετά ολοκληρώνεται το register, μπαίνουμε μέσα από τη σελίδα της D-Link και βλέπουμε live την εικόνα και όλα αυτά. Αυτό είναι το κομμάτι της κάμερας, αυτό είναι σαν συσκευή, σαν συσκευασία. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω να σας πω αν είναι καλά ή όχι, δηλαδή δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου κάποια κάμερα για να σας πω. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια καλή σκέψη, να το πω έτσι, αν κάποιος σκέφτεται να φύγει να πάει διακοπές για να νιώθουμε λίγο ασφαλείς. Βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ασφαλείς 100% δεν μπορείς να είσαι ποτέ. Αυτό ήταν λοιπόν το προϊόν το οποίο κάναμε unboxing σήμερα. Το ξαναλέω, ήταν η κάμερα της D-Link, η οποία συνδέεται στο ίντερνετ για να μπορούμε να έχουμε εικόνα από το σπίτι μας εφόσον δεν είμαστε στον χώρο. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνδέεται στο modem μας με καλώδιο Ethernet ή με Wi-Fi και μπορούμε να βλέπουμε ζωντανά την εικόνα από τον χώρο. Έχει τη δυνατότητα να μας δείχνει μέσω νυχτερινής όρασης την εικόνα του χώρου στον οποίο χώρο έχουμε τοποθετήσει την κάμερα, γιατί μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα. Μπορούμε βέβαια αυτό να το επιλέξουμε και μέσα από την εφαρμογή, γιατί έχει επιλογή του αυτόματου, επιλογή του να έχουμε εικόνα ημέρας και επιλογή του να έχουμε εικόνα συνεχόμενα από υπέρυθρη εικόνα, να το πω έτσι. Δεν μπορεί να αποθηκεύσει φωτογραφίες γιατί δεν έχει κάποια κάρτα μνήμης ή κάτι. Νομίζω, αλλά δεν το έχω ψάξει το συγκεκριμένο, επίσης ότι μπορεί να αποθηκεύσει βίντεο, αλλά θα πρέπει να το κάνετε κάπου αλλού, δηλαδή σε κάποιον δικτυακό δίσκο ή σε κάποια υπηρεσία cloud. Αυτά είναι τα βασικά. Σαν προϊόν, όπως έχετε δει, δεν είναι μεγάλη και μπορεί να τοποθετηθεί και στον τοίχο. Αυτά λοιπόν είναι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την κάμερα. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι εδώ πέρα στο YouTube για να μπορείτε να βλέπετε ό,τι ανεβαίνει. Και επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο κανάλι στο Instagram, το οποίο είναι κάπου εδώ, για να μπορείτε να βλέπετε οτιδήποτε ανεβάζω, ταξίδια, μπορεί να ανεβάσω φαγητά, μπορεί να ανεβάσω οτιδήποτε. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, γιατί όπως βλέπετε όλοι και μαθαίνετε και τα ακούτε και τα διαβάζετε, γίνονται πολλά και είναι περίεργα. Γεια σας και θα τα ξαναπούμε.